Ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πουτουσέλ. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας. Είμαστε καλά. Πριν σχολιάσετε το σχέδιο νόμου, το είδατε φαντάζομαι αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τα κεντρικά, τα βασικά που δημοσιεύονται ήδη. Βεβαίως. Θα ήθελα παρακαλώ ένα μικρό ιστορικό, γιατί από την συνέντευξή σας στην κρατική ραδιοφωνία έβγαλα προχθές αποσπάσματα και ήταν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, για να ακούσει το κοινό αυτό το ιστορικό όπως το έχετε καταγράψει. Μπορείτε παρακαλώ πολύ εν συντομία να το επαναλάβετε. Βεβαίως. Πώς ξεκινάει η ιστορία του άρθρου 16. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς το είχα γράψει σχετικό βιβλίο όταν είχε γίνει μια απόπειρα το 2007. Ήθελα τότε να ενισχύσω την προσπάθεια του Γιώργου Παπανδρέου, για να το πω, για να μην σας κρύβω τίποτα, ο οποίος τελικά δυστυχώς υποχώρησε για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Α, μου δίνετε τώρα την ευκαιρία να πω το εξής. Επειδή προηγουμένως απέδωσα το πρόβλημα σε όλο το πολιτικό σύστημα, πήρα μήνυμα σωστά το λέει, γιατί έκανα εδώ το λάθος, στην τηλεόραση το διατύπωσα καλύτερα, ο κύριος Πλεύρης, Θάνος Πλεύρης, μου λέει μην το λες έτσι, δεν έχουμε όλη την ίδια ευθύνη, και μου υπενθυμίζει την προσπάθεια του Κώστα Καραμαλή, σωστά, αυτό επικαλείστε εσείς τώρα, αυτή την περίοδο, όπου ο Κώστας Καραμαλής κάλεσε τον Γιώργο Παπανδρέου να κάνουν μαζί αυτό το μεγάλο βήμα. Έτσι, έτσι. Ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε την άποψη, αλλά έκανε πίσω στο τέλος, γιατί έχανε μέσα από τα χέρια του το κόμμα του. Ναι. Λοιπόν, αλλά βέβαια. Μπορώ να ρωτήσω σε εκείνη την περίοδο αυτό που λέμε το καθηγητικό κατεστημένο, ποια ήταν η γνώμη σας, κύριε, όχι μόνο η δική σας, κύριε Λιβιζάτε, αλλά και όλων των καθηγητών εκείνη την περίοδο. Ήσασταν έτοιμοι ή όχι? Δεν είχε προχωρήσει όπως σήμερα το θέμα. Ήταν ακόμη στα χαρτιά. Και δεν νομίζω ότι είχαν εκφράσει πολύ τη γνώμη τους. Πάντοτε όμως υπήρχε μία επιφύλαξη. Και εδώ που τα λέμε, αν δεν προστατεύσει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Δηλαδή. Ειλικρινές και αποδεκτό. Ειλικρινές και αποδεκτό, έτσι, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλοι. Να το πάρουμε όμως από την αρχή. Ναι. Γιατί και μη κρατικά πανεπιστήμια. Η πεμπτουσία, και αυτό νομίζω ότι θα σας αρέσει εσάς, ειδικά και για το Σάλτε. Η συζήτηση υπέρ των ιδιωτικών σχολείων και εκπαιδευτηρίων γενικά αρχίζει από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. Γιατί ιδιωτικά? Για να μην έχει το μονοπόλιο μόνο το κράτος. Το κράτος, καλός ή κακός, όσο και να λέμε αυτοδικούνται κλπ. Κλπ, μπορεί να περάσει μια ιδεολογία. Μπορεί να επηρεάσει. Γι' αυτό σου λέγαν, προσέξτε, οι Ιακωβίνοι. Δηλαδή η πιο αριστερή πτέρυγα της Γαλλικής Επανάστασης. Όχι, θα υπάρχουν και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Αυτό λοιπόν, οι δικοί μας πρόγονοι στο 21, το βάλανε, όχι στο 21 ειδικά, αλλά ήδη από το 1844 το βάλανε στο Σύνταγμά μας. Δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να ιδρύουν εκπαιδευτήρια ιδιωτικά. Και δεν διευκρίνιζε σε ποια βαθμίδα. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να περιορίζεται. Και ο λόγος για τον οποίο άρχισε να περιορίζεται ήταν, στην αρχή τουλάχιστον, μην έρθουν οι ξένοι. Ξέρετε, τα σχολεία, στην αρχή τα ξένα σχολεία ήταν ιεραποστολικά. Ήταν ιεραπόστολοι, ειδικά Προτεστάντες, στη Μικρά Ασία σε πρώτη φάση, εν συνεχεία στην Ελλάδα, που σου λέγανε ήρθαν εδώ να προσελκύσουν τα παιδιά μας στον Προτεσταντισμό. Και το ελληνικό κράτος τα κοίταζε με καχυποψία. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάρτε για παράδειγμα τη σχολή Χίλ, ένα από τα ίσως το αρχαιότερο ιδιωτικό σχολείο. Το κοίταζαν στην Αθήνα. Το κοίταζαν καχύποπτα. Κι όμως δεν, ίσως συνέβαλα σε μεγάλο βαθμό. Το ίδιο και τα κολέγια τα οποία έρθαν από τη Μικρά Ασία μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Τα τρία ξένα σχολεία, τα τρία ξένα κολέγια. Ανατόλια, το Πύρς στην Αγία Παρασκευή και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία, αν θέλετε, έπαιξαν πρωτοποριακό ρόλο σε διάφορους θεσμούς που υιοθέτησε συνεχεία το ελληνικό κράτος. Για παράδειγμα, οι μαθητικές κοινότητες δεν υπήρχαν στα ελληνικά σχολεία, δεν υπήρχαν τα συμβούλια. Όλα αυτά εισήχθησαν πρώτα από τα ιδιωτικά. Δηλαδή, έμπαινε ένα καινούριο πνεύμα. Τώρα φτάνουμε στη δεκαετία. Δηλαδή, μαθητικά συμβούλια, να το διευκρινίσουμε ακόμη περισσότερο, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ιστορικό. Μαθητικά συμβούλια, δηλαδή ένας μαθητικός συνδικαλισμός εντός σχολείου με κανόνες. Ακριβώς. Χωρίς κομματισμό. Χωρίς κομματισμό. Κλπ. Ναι. Δεν είναι μόνο, αν θέλετε, το στενά εκπαιδευτικό, είναι η εισαγωγή καινοτόμων θεσμών. Στη δεκαετία του 40 μπαίνει και κάτι ακόμα. Να μην μπουν στα πανεπιστήμια, τα οποία, το καθεστώς των οποίων είναι ελαφρώς ασαφές,
είναι κρατικά πανεπιστήμια, το 40 υπάρχουν μόνο δύο, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, επειδή υπήρξαν μερικές περιπτώσεις καθηγητών που θεωρήθηκαν αντίθετοι προς το καθεστώς, λέει τότε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, είναι μια ευκαιρία να αποκλείσουμε την είσοδο αριστερών στοιχείων στα πανεπιστήμια. Και πράγματι μπήκε η διάταξη ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι για να ελέγχονται τα κοινωνικά τους προβλήματα και να μην μπουν κομμουνιστές. Αυτό το ολοκλήρωσε η Χούντα το 1968, όταν με πρωτοβουλία Παπαδόπουλου, Παπακοσταντίνου, όλο εκείνου του φυράματος των ανθρώπων που φοβόντουσαν την καινοτομία και τα ξένα, που είπαν για να μην έρθουν ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και αφελληνίσουν τα παιδιά μας, συνέχεια της παλιάς ιστορίας, θα προβλέψουμε ότι τα πανεπιστήμια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και έτσι μπήκε η κρίσιμη διάταξη, την οποία τώρα η αριστερά, ξεχνώντας τις καταβολές της, χρησιμοποιεί για δικό της λογαριασμό. Αυτό είναι ένας απίθανος αναχρονισμός. Και επειδή τα λέμε όλα, για την οποία ευθύνεται και ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Γιατί το υιοθέτησε η μεταπολίτευση, συμπεριλαμβανόμενο, σας θυμίζω, η Νέα Δημοκρατία είχε 215 βουλευτές στη Βουλή την μεταδικτατορική και ψήφισε αυτή τη διάταξη, την επανέλαβε. Γιατί την ψήφισε αυτή τη διάταξη, την επανέλαβαν. Μπορούσε με τις 201 ψήφους να κάνει την αναθεώρηση, σωστά. Τότε αυτό. Μπορούσε να κάνει. Για να μπορούμε να το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Έτσι. Ναι. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή αυτές ακόμη οι ψήφοι που σήμερα αναζητούνται, γιατί δεν υπάρχουν σε ένα κόμμα, τότε τις είχε μόνη της η Νέα Δημοκρατία, ναι, υπό Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αφήστε που δεν δεσμευόταν από διατάξεις περί αναθεώρησης, γιατί ήταν ουσιαστικά συντακτική συνέλευση. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει τότε. Αλλά αυτό πόσο θέλω να σας πω. Η μένα αριστερά είχε φτάσει, εγώ προσωπικά εκείνη την εποχή ήμουν πολύ κοντά στο Λεωνίδα Κύρκο. Ο Λεωνίδας Κύρκος είχε φτάσει στο σημείο να πει να κλείσουν τα ιδιωτικά σχολεία. Ο δε Ανδρέας Παπανδρέου τότε στη Βουλή εκείνη. Α, όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων. Μάλιστα. Ο δε Ανδρέας Παπανδρέου εκείνη είπε, ας αφήσουμε αυτά που υπάρχουν προς το παρόν και ας απαγορεύσουμε την ίδρυση νέων. Τελικά αυτά δεν πέρασαν, αλλά πέρασαν για την ανώτατη εκπαίδευση. Και μόνο να είναι, πώς θα λένε, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Έτσι, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό να σημειώσετε και εσείς και οι ακροατές μας, κύριε Ποτασάλτε, είναι ότι ενώ στις άλλες βαθμίδες εκπαιδεύσεως, δηλαδή τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, το γυμνάσιο, το λύκειο κλπ., επιτρέπονται ανώνυμες εταιρείες κερδοσκοπικές, έτσι λειτουργούν σήμερα τα σχολεία, τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, δεν επιτρέπεται στην ανώτατη. Εδώ δεν υπάρχει μια αντινομία. Δεν υπάρχει σε μια ηλικία που είναι πολύ πιο ευαίσθητα τα παιδιά σε προπαγάνδες, σε κερδοσκοπίες κλπ. Παρότι μετά από 18 ετών δεν υπάρχει μια τρομερή αντίφαση εδώ. Και μια παραβίαση της ελευθερίας δεν είναι. Ας δούμε, δηλαδή πριν φτάσουμε σε αυτά, είναι δυνατόν σε ένα κράτος ελευθερίας να απαγορεύεται μια δραστηριότητα. Εκεί επικαλείστε το επιχείρημα της Γαλλικής Επανάστασης. Να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα εισάγει καινούριους καινοτομίες στο πλαίσιο φυσικά κάποιων νόμων. Αυτό το φόβο, ειλικρινά, εγώ προσωπικά ήμουν ανιός και γέρασα, έχω φάει. Ήταν, αν θέλετε, μεγάλη αποτυχία της δικιάς μου ζωής. Εγώ μια ζωή πολεμάω για αυτή τη μεταρρύθμιση και αποτύχαμε, διότι οι ρίζες, υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλές διατάξεις στο Σύνταγμα, οι οποίες έχουν απονεκρωθεί. Εδώ είναι μία από τις μόνες που μέχρι πέρσι το Συμβούλιο της Επικρατείας εξακολουθεί να πιστεύει ότι ισχύει. Και διερωτάται κανείς γιατί ένα δικαστήριο από τα πιο ανοιχτά μυαλά, ίσως το πιο ανοιχτό μυαλό στην Ελλάδα, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας, εξακολουθεί να πιστεύει σε αυτή τη διάταξη. Ίσως διότι οι περισσότεροι δικαστές έχουν παιδιά που πηγαίνουν στα φροντιστήρια και τα στέλνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μπορεί να είναι μία από τις αιτίες. Ευτυχώς όμως τα πράγματα λόγω Ευρώπης εξελίσσονται. Και η Ευρώπη, όπως νομίζω, έχει λυθεί σε νομικό επίπεδο, ίσως δεν έχει νόημα και να το συζητήσουμε. Έχει λυθεί το θέμα. Ναι. Η Ευρώπη έχει πει ότι η παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαιδεύσεως, δηλαδή η διδασκαλία, συνιστά υπηρεσίες για την εγκατάσταση, η ελεύθερη εγκατάσταση της οποίας στις κοινωνικές χώρες επιτρέπεται. Κατόπιν αυτού είναι προφανές ότι νομικά πρέπει να ερμηνεύεται το Σύνταγμα ενώπιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και άρα δεν υπάρχει θέμα. Άρα όποιο νομικό πρόσωπο προσφέρει υπηρεσίες αυτού του τύπου, τριτοβάθμιας εκπαίδευση σε μια κοινοτική χώρα, μέλος της κοινότητας χώρα, μπορεί να πάει να προσφέρει στην διπλανή χώρα, που είναι και αυτή μέλος στην Ένωση. Και νομίζω έχουμε πει στον κύριο Πετρακάκη, όσοι έχουμε μιλήσει μαζί τον τελευταίο καιρό,
είναι ότι πρέπει να υπάρξουν μερικές εγγύσεις ότι αυτοί που θα έρχονται δεν θα είναι απατεώνες. Μάλιστα. Διότι είναι και αυτό πολύ πιθανό. Εννοείται, εννοείται, κύριε καθηγητά. Δεν το συζητούμε καν. Αλλά για να δούμε. Τα είδατε τα άρθρα. Να κάνω ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τα άρθρα και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκόλυνση. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, κύριο Νίκο Αλιβιζάτο. Ομότιμο καθηγητή σήμερα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας και πάλι. Πάλι καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο πραγματάκια. Αν επειδή υπάρχει ένα θέμα για το οποίο δεν συνεννοηθήκαμε χθες και είναι αυτό το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, γιατί υπάρχουν ευθείες βολές για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα με την παρούσα κυβέρνηση και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 9 να σας δεσμεύσω, μπορείτε. Ναι, μέχρι και τέταρτο. Έως και 9 και 4. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μόλις τελειώσει το δελτίο ειδήσεων και θα κοιτάξω να κρατήσω και την ώρα για να είμαι συνεπής. Αλλά ακόμη κάτι ακόμη. Το άρθρο 16 έχει ένα χουντικό κερασάκι. Έτσι δεν είναι? Δεν αφαιρέθηκε στη μεταπολίτευση η χουντική διάσταση στο άρθρο 16, έτσι δεν είναι? Και αυτό δείχνει, αν θέλετε, πόσο. Ναι. Επειδή με εγκαλούν κάποιοι άνθρωποι που έχουν τις δικές τους αντιλήψεις ιδεολογικές. Αν πω χουντικό το άρθρο 16, πόσο ακριβές δεν είναι? Δεν είναι ακριβές όσον αφορά το υπόλοιπο άρθρο 16. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια και το καθεστώς των πανεπιστημίων, δεν είναι απλώς ακριβές, είναι ακριβέστατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας για αυτό που έφερε το σχέδιο νόμου που έφερε ο κύριος Πιερακάκης. Όπως λέγαμε λοιπόν, το θέμα είναι και νομίζω ένας καλόπιστος άνθρωπος θα συμφωνήσει, τα ξένα πανεπιστήμια που θα έρθουν στην Ελλάδα να συμβάλλουν και όχι να κερδοσκοπήσουν μερικοί άνθρωποι. Άρα πρέπει να υπάρξουν μερικές προϋποθέσεις. Άρα χωρίς ένα νόμο ο οποίος θα προβλέπει αυτές τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κ. Πιερακάκης έχει δώσει τη δημοσιότητα, μάλλον δίνει στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες ένα σχέδιο νόμου, το οποίο αναγνωρίζει, αν θέλετε, κρίσιμη αρμοδιότητα σε μια ανεξάρτητη αρχή, την Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία σήμερα υπάρχει και αξιολογεί τα πανεπιστήμια. Είναι αυτή που είπε ότι το Πολυτεχνείο είναι πρώτο κλπ. Και άρα θα πάρει μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Πρόεδρος της είναι ο πρώην πρίτερας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μίτκας. Αυτή η επιτροπή, κατά την προσωπική μου γνώμη, εδώ είναι που μπαίνει λιγάκι η ευθύνη των δικών, της δικιάς μου γενιάς, που είμαστε πλέον εκτός πανεπιστημίου, στελεχωμένη από πρόσωπα τρομερού κύρους. Να βάλει, γιατί η κύρια ακαδημαϊκή, η μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, δεν μετέχουν σε τέτοιου είδους θεσμούς, να μετάσχουν και με το κύρος τους ένας Διαμαντούρος, ένας Κιτρομιλίδης, ένας, δεν με βάλετε να πω τα ονόματα, Σταθόπουλος, Γεωργιάδης κλπ. Ποιος θα πει στον κύριο Γεωργιάδη ή στον κύριο Σταθόπουλο, έδωσες άδεια σε έναν απατεώνα? Λοιπόν, όλη αυτή μια τέτοια κινητοποίηση χρειάζεται, η οποία θα λέει ότι ο University South Carolina τάδε, που είναι 5.600 στη λίστα, την παγκόσμια λίστα των πανεπιστημίων, και ο οποίος θέλει με συνεργασία με τον κύριο Τάδε Ταδόπουλο στην Ελλάδα να ιδρύσει ένα παράδειγμα, δεν αξίζει τον κόπο. Σε αντίθεση με το πανεπιστήμιο Τάδε, οποιοδήποτε, το οποίο δεν είναι 5.600 αλλά είναι μέσα στα 500 πρώτα, στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γαλλία κλπ, που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ είναι ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει συνειδητοποιηθεί. Δεν πρέπει η σχετική αρμοδιότητα να ανήκει μόνο στον Υπουργό. Θα τον κατηγορήσουν ότι ευνοεί τους δικούς. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά με τρομερό κύρος, που να παίξει αυτό το ρόλο. Δεν σας καλύπτει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης? Θέλω να μπουν πρόσωπα. Το σημειώσατε. Σωστά. Σωστή. Η ιδέα είναι σωστή. Η ιδέα είναι σωστή, κύριε Λίπη. Δεν μπορεί κανείς να πει λέξη. Ναι, ναι. Είναι σωστή. Τέτοια πρόσωπα στην Ελλάδα δυστυχώς είναι λίγα. Ναι, αλλά υπάρχουν. Σωστά, αλλά από την ώρα που αποδεχόμαστε την αξιολόγηση του MEP ως πρώτου πανεπιστημίου. Με συγχωρείτε. Όχι, να κάνουμε διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά το δελτίο για να σας προλάβω έως και τέταρτο. Ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Για εσάς που μπήκατε τώρα, αναγγέλλω ότι μαζί μας είναι ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, σήμερα ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και συζητούμε, ο κύριος Αλιβιζάτος αξιολογεί αυτά τα άρθρα που γνωρίζουμε έως τώρα, τα άρθρα που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα για το σχέδιο νόμου
του κυρίου Πιερακάκη που αφορά και στην ίδρυση κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το σχέδιο νόμου περιέχει άρθρα που αφορούν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Και πάλι καλημέρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέτε ότι πρέπει αυτή η αρχή, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, να διευρυνθεί με πρόσωπα κύρους της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι ώστε... Μεταξύ άλλων. Προσέξτε, μην μου πούνε ότι επιδιώκω κάτι για τον εαυτό μου, γιατί μου το έχουν ξαναπεί. Δεν είναι αυτό, σα διαβεβαιώ. Όχι, και θα μπορούσε να είναι, αλλά γιατί. Αλλά δεν συζητούμε αυτό. Δεν το λέτε γι' αυτό. Καμία αντίρρηση, δεν το λέτε γι' αυτό. Δεν το λέτε γι' αυτό. Δεν το λέτε γι' αυτό, αλλήμονω. Αλλά έτσι όπως διατυπώθηκε, ήταν πολύ σαφές. Λέτε να πάρει, να έχει κι άλλο, να αυξηθεί το, να είναι παυξημένο κύρους. Με πρόσωπα κύρους αναμφισβήτητου. Για τα οποία πρόσωπα δεν μπορεί να υποθεί στη συνέχεια ότι χαρίστηκαν, ότι έκαναν οτιδήποτε ω προ την ίδρυση κρατικών πανεπιστημίων. Γιατί μπορεί να μην έρθουν τα διάσημα, τα οποία θα έχουν μόνο μία σχολή, όπως λέει ο κ. Πιερακάκης, και να έρθουν λιγότερο διάσημα, τα οποία πρέπει να έχουν τρεις σχολές, όπως λέει ο νόμος. Έτσι. Ναι. Εκεί να το διευκρινίσουμε. Μην, και ο κ. Πιερακάκης νομίζω το καταλαβαίνει. Τα πολύ μεγάλα, τα πολύ διάσημα πανεπιστήμια δεν έχουν παραρτήματα. Δεν. Πού να στέλνουν ανθρώπους στην άκρη του κόσμου να διδάσκουν κλπ. Είναι μόνο για τεράστιες, όταν τα κράτη που τα υποδέχονται τους δίνουν απίθανες διευκολύνσεις. Το NYU, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, έχει ιδρύσει παράρτημα στο Ντουμπάι. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς με ένα παλάτι που έχει δώσει στο Ντουμπάι για να ιδρυθεί παράρτημα εκεί. Για το όνομα του Θεού. Εμείς, πολύ το φοβάμαι, νομίζω το ξέρει καλά ο κ. Πιερακάκης, ότι θα έχουμε, εκτός αν εξαιρέσουμε ένα μεγάλο το οποίο θα ενισχυθεί από τον ελληνικό παρικιακό ελληνισμό, τους αποδήμους μας, που είναι μερικοί είναι πάρα πολύ πλούσιοι, αυτό θα είναι το ενδεχομένως η ατμομηχανή, από εκεί και πέρα θα είναι, δεν θα έλεγα μικρομεσαία, θα είναι μεσαία πανεπιστήμια. Όμως, αλλά καλά θα είναι και αυτά. Σωστά. Αλλά επειδή αυτή η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης αξιολόγησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριε Αλιβιζάτε, ως πρώτο, σωστά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε στα κριτήρια αξιολόγησης να ενταχθούν φερυπίν ζητήματα, θέματα όπως καταλήψεις, όπως ψηφιακές εξετάσεις, δηλαδή η άρνηση 4 σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να διεξάγουν στο πανεπιστήμιο τους ψηφιακές εξετάσεις δεν πρέπει να περάσει από μια κρίση? Έχω την εντύπωση, δεν συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν έχω την παραμικρή επιφύλαξη. Αυτά είναι κριτήρια. Χτες το βράδυ ήμασταν κάπου, ήμουνα σε μια εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και δεν σας κρύβω ότι ανέβαινα από την οδό Σίνα προς τα πάνω προς το σπίτι μου και βλέπω τη νομική σχολή η οποία τελεί υποκατάληψη, υποτίθεται. Ήταν ένα φωτάκι αναμένο στο υπόγειο, το περίφημο εντευθύριο των φοιτητών, ένα ζευγάρι φοιτητών κουβέντιαζε. Δηλαδή η κατάληψη πλέον είναι φάντασμα, δεν είναι. Δεν υπάρχει ένα άδειο κτίριο με δύο βαρεμένους φοιτητές να κάθονται. Κάτι μου θυμίζει. Ναι. Και ένα κουρέλι που να λέει είμαστε σε κατάληψη. Είμαστε σε κατάληψη, ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό είναι παράλογο. Ναι. Είναι παράλογο και έχω την εντύπωση ότι η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει και το αντιλαμβάνεται. Για να μην θα μου πείτε τι δουλειά έχεις και το επεκτείνεις. Ότι όλα τα τρακτέρ είναι άδεια και περιμένουν στην εθνική οδό και οι ιδιοκτήτες τους είναι στα σπίτια τους και κοιμούνται. Δηλαδή θέλω να σας πω, η όλη ιδέα κινούμαστε σε σύμβολα. Κινούμαστε σε μια φαντασιακή κατάσταση όπου ενδεχομένως σε κάποια στιγμή ξυπνάμε και αρχίζει η επανάσταση. Ναι. Λοιπόν, άρα αυτή η εθνική, να οχυρώσουμε περαιτέρω αυτήν την εθνική αρχή, η οποία μέσα από αυτήν την εθνική αρχή θα κατατεθούν και οι αιτήσεις, θα γίνει και η εξέταση των δεδομένων, όπως κρίνει. Κοιτάξτε, τα κρατικά πανεπιστήμια, θα κρίνει και αυτό το ή τα ιδιωτικά, εν πάση περιπτώσει, τα μη κρατικά. Υπάρχει μια ένσταση, ναι, την οποία μη κερδοσκοπικά την υπέβαλε εμένα, ναι, ένας φοιτητής, όταν ήμουν ακόμη εν ενεργεία καθηγητής. Κύριε καθηγητά, εγώ ήμουν καλός μαθητής. Σκίστηκα, έκανα τα φροντιστήριά μου, μπήκα στη νομική, έσκισα.
θα πάρω ένα προσόν και θα γίνω δικηγόρος κλπ. Γιατί κάποιος που δεν τα έκανε όλα αυτά και που είχε λεφτά ο πατέρας. Ωραία, να μπούμε λοιπόν σε αυτή την ουσία. Ορίστε. Και πήγε ναι, ο πατέρας του και τον έστειλε σε ένα ιδιωτικό να έχει τα ίδια προσόντα με εμένα. Η απάντηση είναι νομίζω σαφής. Ξέρετε τι του είπα. Θα πληρώσει και θα πάει στη Βουλγαρία. Θα πάει στη Ρουμανία. Και θα έρθει και σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα. Το καινούριο δε στοιχείο σήμερα, ξέρετε ποιο είναι, ότι υπάρχουν ελληνόγλωσσα πανεπιστήμια που εφαρμόζουν ελληνικό πρόγραμμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή διδάσκεται ελληνικό αστικό δίκαιο, πού? Στην Κύπρο. Και δεν είναι αυτά τα πανεπιστήμια, για το όνομα του Θεού, σε σχέση με τα δικά μας συγκρίσιμα. Δεν συγκρίνονται. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Ναι. Δεν έχει κανένα απολύτως τίποτα να φοβηθεί ο δικός μας απόφυτος, εφόσον επαναλαμβάνω το πανεπιστήμιο δεν είναι 60 μέρες το χρόνο σε κατάληψη. Και από την άλλη μεριά πρέπει, επαναλαμβάνω, οι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, γιατί σε μια χώρα τυπικών προσόντων θα έχει μεν το τυπικό προσόν, αλλά αν δεν πήγαινε σε μια δικηγορική εταιρεία με δίπλωμα του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης να σε προσλάβει, θα σου πει τι είσαι εσύ. Τυπικά είσαι στην ίδια μοίρα με τον πτυχίουχο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν θα τον προσλάβει για το όνομα του Θεού. Και αύριο που θα κάνει επίσης θα είναι ενδεχομένως δικηγόρος. Ο πελάτης θα πάει στον απόφυτο του Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης. Με συγχωρείτε, λέω πολλές χοντράδες τώρα και μπορεί να, να υποστώ και τις συνέπειες σε λίγο που συζητάμε. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, αλλά πάλι η ίδια η ζωή δεν μπορεί να αποτρέψει αν αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε να είναι καλύτερος ως επαγγελματίας από έναν άλλο ο οποίος τελείωσε όλες τις νομικές με τις τεταρτοετείς σπουδές κτλ. Και να είναι καλύτερος επαγγελματίας. Έτσι. Ναι. Άσε τη ζωή να κρίνει. Ναι, ναι, γιατί ξέρετε, μπαίνουμε σε ένα γραφείο να πάρουμε υπηρεσίες, αλλά δεν πλησιάζουμε τόσο πολύ την κορνίζα, να δούμε το περιεχόμενο της κορνίζας. Έτσι, έτσι δεν είναι. Από μια απόσταση το βλέπουμε και δεν ξέρουμε και τι να του πούμε εκείνη την ώρα. Ναι. Αν στα μαθήματα βγάλε μας ποιο είναι το... Με συγχωρείτε κύριε Πρωτοσάλτη, ναι, αν αρρωστήσει το παιδί σας, δεν θα φροντίσετε να μάθει ποιος είναι ο καλύτερος? Προφανώς ναι, προφανώς ναι, αλλά αυτό είναι όμως μία φήμη, δεν είναι η εξέταση του ελέγχου του φοιτητού. Ναι. Ή κάτι ακόμη κύριε καθηγητά. Έχω 4 δίκαια ας πούμε. Στο τάδε δίκαιο, 4 βιβλία. Μπορώ να ξεκινήσω με το ένα, να αποτύχω και να πάω να δώσω το τέταρτο και να αφήσω για υπόλοιπο το 3. Αυτό είναι μία από τις μεγάλες αμαρτίες και μία από τις καλύτερες σχολές που είναι η δικιά μας. Ναι. Δυστυχώς, τα προαπαιτούμενα που λέμε, δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις το 5 εάν δεν έχεις περάσει το 1, το 2 και το 3, δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Τα προβλέπει ο νόμος και δεν εφαρμόζονται. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να είναι κριτήριο αξιολόγησης. Περί αυτού πρόκειται. Ναι. Άρα το κρατικό λοιπόν να οργανωθεί και δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Είναι, ξέρετε κάτι, όταν απελευθερώθηκε η ραδιοφωνία και η τηλεόραση, στο τέλος δεκαετίας του 80, λέγαμε τότε, μα είναι δυνατόν να φοβάται η ΕΡΤ? Με συγχωρείτε, αλλά για τον ΟΤΕ θυμάστε τι λέγαμε. Πολλά. Και οι επικοινωνίες των ενόπλων δυνάμεων πού θα πάνε, ναι, αν ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΤΕ? Δεν θυμάστε ένα επιχείρημα, μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2000 τα λέγαμε αυτά. Ο Μάνος που ήθελε να κάνει τότε, ο Στέφανος Μάνος, την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, αυτά του λέγανε και έριξε την κυβέρνηση τότε ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή για το όνομα του Θεού. Ναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Κύριε, για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια συστηματική δυσφήμιση της Ελλάδος σε ό,τι αφορά στο κράτος δικαίου με αυτήν την κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει μια κίνηση η οποία αφορά κυρίως στην αριστερά του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά διαπίστωσα, κάπου διάβασα σε ένα ρεπορτάζ, ότι και 7 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την έκαναν γυριστή σε ό,τι αφορά στην ψήφο τους. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη σας, παρακαλώ. Ορίστε. Από την πρώτη στιγμή είπατε το θέμα με τις παρακολουθήσεις τότε. Θυμάμαι τις συζητήσεις που κάναμε και αυτό μας κυνηγάει από ό,τι φαίνεται. Ορίστε. Εγώ θυμάμαι το debate των υποψηφίων πρωθυπουργών στις προηγούμενες εκλογές. Το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η σκιά, αν θέλετε, της διακυβέρνησής μου είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τότε δεν, δυστυχώς, χωρίς να μπορώ να σας εξηγήσω το λόγο, απλώς έχω μια άμεση εμπλοκή ως δικηγόρος του κ. Ανδρουλάκη, δεν θέλησε η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις και εξακολουθεί πεισματικά να μην δίνει εξηγήσεις. Αυτό κάπου καταγράφηκε. Κάπου καταγράφηκε ότι ο τύπος
δεν προέβαλε με την έμφαση που θα έπρεπε αυτό το σκάνδαλο. Να θέσω εμβολίμως πριν πάμε στον τύπο, κύριε Αλβίζα, και θα σας ακούσουμε. Παρακαλώ. Είναι το εξής. Η απάντηση ότι ήταν νόμιμη παρακολούθησή του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν συνιστά απάντηση. Όχι. Διότι ήταν, επαναλαμβάνω, νόμιμη παρακολούθηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ας το πούμε. Και αυτή θα είναι νόμιμη. Δεν είναι δυνατόν για πολιτικό πρόσωπο πρώτου μεγέθους να γίνεται υποψήφιο πρωθυπουργό και να. Αν υποθέτω, τώρα δεν γίνεται με τον νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ξανά, πρέπει να δώσει την άδειά του ο κύριος Στασούλας κλπ. Δηλαδή κατέστη πιο δύσκολο. Αλλά πέραν του ότι δεν ήταν, πώς το λένε, δεν δόθηκε η παραμικρή εξήγηση, εδώ είχαμε, ήταν εντελώς προφανές ότι για ένα πολιτικό πρόσωπο πρώτου μεγέθους, για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, για τον υπουργό των ενεργειών, κ. Χατζηδάκης κλπ. Δεν μπορεί να επικρέμεται μια τέτοια σκιά. Πολιτικά μιλάμε. Επαναλαμβάνω, νόμιμη νομιμότατη. Τη διέταξη ο εισαγγελέας, ο οποίος υπεγράφει. Μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πάλι θα τσακωθούμε και θα βρεθεί σαν πέρσι κάποιος κύριος, ο οποίος θα λέει ότι ο κ. Αλιβιζάτος σε πετύ κλπ. Λοιπόν, αφήστε την αυτή τη συζήτηση. Το θέμα είναι ότι είμαστε εκτεθειμένοι, γιατί με τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Εδώ δεν χειρίστηκαν το θέμα όπως έπρεπε. Και όχι μόνο πέρσι, φέτος. Ο κύριος αυτός, ο οποίος τον παρέτησε ο Πρωθυπουργός στις 5 Αυγούστου 2022, ο νηπιός του, δεν αρκέστηκε στην απομάκρυνση από εκεί. Έκανε αγωγές εναντίον των εφημερίδων. Και εγώ ήμουν μάρτυρας υπερασπίσεως των εφημερίδων την περασμένη εβδομάδα και διάβασα το σχετικό ρεπορτάζ. Και σας διαβεβαιώ, κύριε Πρωτοσάλτε, εσείς, με την δημοσιογραφική συνείδηση και την εμπειρία που έχετε, θα λέγατε ότι είναι γραμμένο με τον πιο αξιόπιστο τρόπο. Έλεγε το ρεπορτάζ των εφημερίδων από τις οποίες ζητάει 1.300.000 ευρώ. Απευθυνθήκαμε στον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος είπε αυτά. Εμείς διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας. Αυτό κατηγορήθηκε. Ναι, αλλά το διατηρούν τις επιβλάξεις μας είναι σαν να συντηρούν ότι έκανε ο Δημητριάδης παρακολουθήσεις. Μα θέλω, εσάς αν σας κάνει μια διάψευση κάποιος υπουργός, θα πείτε ότι συμφωνώ με αυτό. Μεταδίδω την είδηση, αλλά διατηρώ τις επιβλάξεις μου, γιατί δεν έχω προχωρήσει ακόμα αρκετά την έρευνά μου. Δηλαδή, θέλω να σας πω, είναι... Η έρευνα η οποία όμως έχει κλείσει αυτή η έρευνα. Όχι, είναι ανοιχτή ακόμη. Βεβαίως είναι ανοιχτή. Η ποινική δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Στο Συμβούλιο Επικρατείας περιμένουμε, έγινε η δίκη προχθές, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, περιμένουμε ακόμη τη διάσκεψη. Το Στρασβούργο επίσης περιμένει. Θέλω να σας πω, όλα είναι ανοιχτά. Ναι. Εμένα αυτό μου δίνει την εντύπωση, για να το πω ξεκαθαρά, γιατί μιλάμε ανοιχτά, κύριε Αλιβιζάτε. Νομίζω γνωριζόμαστε. Όχι, μιλούμε και ανοιχτά και δημοσίως μιλούμε ανοιχτά και έτσι. Πολύ καλά κάνουμε, ότι επειδή ακριβώς υπάρχει μια έτσι κυκλοφορούσα υπόνοια ότι ενδεχομένως να ο Πρωθυπουργός διεκδικήσει θέση σε ευρωπαϊκά όργανα, έχει στηθεί μια συστηματική προσπάθεια δυσφημίσεώς του. Εμένα αυτό, όλη αυτή η ιστορία μου βγάζει αυτό, για να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας και απέναντι στο κοινό. Δεν θα το απέκλεια, αλλά ειλικρινά σας λέω ότι αν αυτά συνέβαιναν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πραγματικά θα κινείται το σύμπαν ανάποδα. Δεν γίνονται αυτές οι υποκλοπές και παρακολουθείς κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε μια... Ξέρετε, είπε ένας... Μισό λεπτό. Τώρα δεν συζητούμε Πρέταντορ, συζητούμε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Συζητούμε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δηλαδή με την υπογραφή. Η Εθνική Υπηρεσία της Αγγλίας, άμα παρακολουθούσε τον κύριο Στάρμερ, ηγέτη της αντιπολίτευσης και πιθανό πρωθυπουργό αύριο, θα γινόταν σκάνδαλο. Θα γινόταν μέγα σκάνδαλο στην Αγγλία σήμερα. Δεν γίνεται. Ίσως αυτό είναι η μεγαλύτερη κοιλίδα που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία, και μία απάντηση θα ήθελα έτσι από όσους... Παρακαλώ, ορίστε. Για τον κύριο Μητσοτάκη, ο ίδιος έχει διαψεύσει ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής του. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πράγματι έχετε δίκιο. Εμένα, επειδή ταξιδεύω, πηγαίνω σε σεμινάρια, συζητήσεις, το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε είναι αυτό. Τι έγινε με τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Έχουμε δυσφημιστεί αντικειμενικά. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος συνωμότης που να το κάνει. Ναι. Και το τελευταίο, μια που λέτε ότι παρέχετε νομικές συμβουλές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Το να πήγαινε εκείνος και να έλεγε δώστε μου το λόγο γιατί με παρακολουθήσατε, τι θα σήμαινε. Θεσμοί καταρχήν.
υπάρχει, πρέπει να υπάρχει ένας θεσμός για να γίνει αυτή η ενημέρωση. Όχι πέρασε από το γραφείο μου να τα πούμε. Δεν πάει. Αυτό όχι, είναι. Να απευθυνθεί ο ίδιος στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μπορεί να. Όχι, βέβαια, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Του είπε ένας υπουργός, τότε ήταν ο παλιός μου μαθητής και φίλος, αγαπητός κλπ. Ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι. Ο οποίος τον φώναξε και του λέει: περάστε από το γραφείο να σε ενημερώσω. Εγώ δεν είχα ερωτηθεί. Ναι. Αυτή η νομική διαδικασία έχει αλλάξει. Αυτή η διαδικασία έχει αλλάξει, κύριε Αλυψάτη. Προβλέπεται ότι μετά από 3 χρόνια από την παρακολούθηση έχει δικαίωμα πλέον ο πολίτης να ζητήσει και να πληρωθεί. Δεν έχουν περάσει τα 3 χρόνια ακόμα. Αυτό είναι κρεμές αν είναι νόμιμο ή όχι. Τότε όμως που με τον κύριο Ανδρουλάκη έχει τεθεί το ίδιο ζήτημα, προέβλεπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν ενημερώνεται. Ήταν, αν θέλετε, ο ενδιάμεσος νόμος, ο οποίος αυτό το θέμα ήταν εντελώς αδικό. Δεν θα έπρεπε σε πολιτικά πρόσωπα αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην μένουν αυτές οι σκιές που φτιάχνουν όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μάλιστα. Δηλαδή, ας γίνει σαφές σε όλους όσους μας ακούνε. Άμα κάνεις τη δουλειά σου καλά, σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, της δικιάς μου δουλειάς, θα λες και τα μεν και τα δε. Και για τα μπλόκα θα μιλήσεις και για τις καταλήψεις. Σύμφωνα, εσείς κάντε αυτό που νομίζετε, κύριε Βυζάτη. Εδώ δεν κάνουμε, εδώ δεν δικάζουμε πρόθεση. Ούτε λοιπόν. Πολιτική κάνουμε. Ναι. Εγώ δεν, μια ζωή δεν κάνω πολιτική με την άμεση έννοια του όρου. Αλλά επιφυλάζω στον εαυτό μου το δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου. Ναι, διότι ο πολίτης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι μένει στους πολίτες, τι μένει σε όλους μας από αυτές τις διαδικασίες. Όταν μας λένε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολούθησε τον κύριο Ανδρουλάκη κατόπιν υπογραφής αυτών και αυτών, με όλη την νόμιμη διαδικασία, ο πολίτης πρέπει να εμπιστευτεί ένα κράτος. Αλλιώς δεν έχει νόημα, έτσι δεν είναι. Επαναλαμβάνω, άλλο ναι. Ο Ποτοστάτη και ο Αλυβιζάτος και άλλο. Ναι, αντιληπτών, αλλά να κάνουμε ένα καθεστώς, γιατί δεν θα είναι κανείς εκτός παρακολουθήσεως, δεν το είχαμε πει αυτό νομίζω και τον Σεπτέμβριο. Αν και ο νόμος που ψηφίστηκε λέει ότι για πολιτικούς πρέπει πλέον να συμφωνήσει ο κύριος Στασούλας. Καμία αντίρρηση. Συμφωνεί όχι, και ο κύριος. Είναι μια εγγύηση. Ναι, όχι, εννοείται. Προφανώς είναι ότι είναι εγγύηση, βεβαίως. Ναι. Αλλά ας πούμε ότι χρειάζεται να παρακολουθεί. Τι προσπαθώ να πω. Το κράτος ως κράτος, επειδή κάποια στιγμή θα σας καλέσω να κάνουμε εκπομπές για το κράτος δικαίου, κύριε Αλυβιζάτη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Μπράβο. Αλλά και θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε. Λοιπόν, να το πούμε για τους ακρατές αυτό. Ναι. Έχουμε συνεργαστεί με τον κύριο Πρωτοστάλτη για το 21. Στο παρελθόν, και για άλλα ιστορικά θέματα. Ναι. Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Πώς μπορείτε και κάνετε και τέτοιες εκπομπές και σαν και αυτή που κάνουμε σήμερα. Να είστε ομολογώ, καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Καλή ευχαριστώ πάρα πολύ να είμαστε καλά, να μας έχει καλό Θεός. Αλλά αυτό θέλω. Τι μένει ως κράτος, δηλαδή ως κράτος. Προς Θεού τώρα, δεν είμαστε Ορμπάν. Για το όνομα του. Και αυτά δεν είναι σοβαρά που λένε, που έχουν πει στην Ευρώπη. Για το όνομα του Θεού. Να είδατε όμως πώς πάει, λέει Μητσοτάκης ή τον Όρμπαν. Δηλαδή η προπαγάνδα το καταλήγει εκεί. Προφανώς. Αυτά είναι μπούρδες. Για το όνομα του Θεού. Ναι. Έχουμε μερικά κενά. Τα οποία κενά συνοψίζονται κατά τη γνώμη μου σε 3 κεφάλαια. Το πρώτο είναι η αστυνομική βία. Δεν μιλάω ότι η αστυνομία δέρνει πιο πολύ στην Ελλάδα από ό,τι αλλού. Μιλάω ότι, και εδώ είναι η ευθύνη, αν θέλετε, και από την προηγούμενη θητεία, ελπίζω τώρα ο κ. Χρυσοχοίδης το έχει καταλάβει, η ατιμωρησία των ενεχομένων αστυνομικών. Είχαμε κάνει τότε μία έρευνα και είχαμε δει ότι υπάρχει ένα πνεύμα αλληλεγγύης που εντασκαλύπτει τον άλλον. Σε βαθμό που και με αποτέλεσμα να συνεχίζεται πάπειρο αυτή η κατάσταση. Το δεύτερο είναι η παρακολουθήση, είπαμε αρκετά. Και το τρίτο και πολύ λεπτό θέμα, για το οποίο μην με βάλετε να μιλήσω, αλλά και εδώ είμαστε εκτεθειμένοι, το καράβι στο Λαμβαρίνο που βούλιαξε, δηλαδή η αντιμετώπιση του θέματος της μετανάστευσης. Ναι. Που νομίζω ότι πάει καλύτερα με τον κύριο Κερίδη σήμερα, ναι. Αλλά δεν είμαι. Μήπως μας κυνηγάει η αριστερή αντίληψη σε αυτά τα πράγματα, κύριε Αλυβιζάτε. Η αριστεροακτιβιστική αντίληψη εντός Ευρωκοινοβουλίου. Δεν είμαι σίγουρος. Το Φιλελεύθερο Κόμμα, ο κύριος Φερχόφσταντ, ο οποίος ψήφισε το ψήφισμα χθες, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για αριστερή αντίληψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ορίστε παρακαλώ. Ναι. Ναι, δεν ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που υποστήριξε τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση ήταν μειοψηφία, πώς να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλυβιζάτε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, χάρηκα που τα είπαμε.